έγκλημα του ΝΑΤΟ. Χαμένα άρματα μάχης και χαμένος χρόνος στην Ουκρανία θα προκαλέσουν ένα μεγάλο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανό ειδικό και συγγραφέα Brandon Eichert, το δυτικό πακέτο βοήθειας μπορεί να είναι το έναυσμα για μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, ενώ πιθανόν να φέρει εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο εκκλήσεων στους συμμάχους του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου για προηγμένα κύρια άρματα μάχης, η συμμαχία τελικά υποχωρεί και ανακοίνωσε πως θα τα δώσει στους Ουκρανούς. Αυτό έρχεται καθώς η ρωσική εισβολή, η οποία είχε σταματήσει μετά την ανεπιτυχή απόπειρα κατάληψης του Κιέβου, κατέληξε στην υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων στην Ανατολική Ουκρανία και την Χερσόνησο της Κριμαίας. Αφού οι Ρώσοι είχαν υποχωρήσει, αντί οι Ουκρανοί να χρησιμοποιήσουν την νίκη τους στη μάχη του Κιέβου ως μοχλό για να επιτύχουν μια διευθέτηση κατόπιν διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα, ξεκίνησαν αντεπίθεση. Μόλις ο πόλεμος μετατράπηκε από έναν αμυντικό πόλεμο σε έναν επιθετικό, σε έδαφος που οι Ρώσοι κρατούσαν τουλάχιστον από το 2014, τα πράγματα άλλαξαν για τους Ουκρανούς. Τώρα, η Ρωσία έχει κινητοποιήσει πλήρως 300.000 με 350.000 στρατιώτες και είναι έτοιμη για μια μαζική αντεπίθεση κατά των εκτεταμένων Ουκρανικών γραμμών. Για να αποφευθεί μια ολοκληρωτική καταστροφή, μπαίνει στην 11η ώρα για να στείλει 150 άρματα μάχης για να σώσει την πατρίδα. Οι δυτικοί αναλυτές, εγκαταλείποντας την αίσθηση της λογικής και της αξιοπρέπειάς τους, έχουν γίνει κάτι περισσότερο από μαζορέτες για αυτή την απόφαση. Αλλά όταν κάποιος κοιτάξει τα χρονοδιαγράμματα, την εθραυστότητα των αλυσίδων εφοδιασμού του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και τον τρόπο με τον οποίο οι εκτεταμένες αμυντικές γραμμές της Ουκρανίας ήδη λυγίζουν κάτω από την περιορισμένη ακόμη ρωσική πίεση, δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί εάν αυτές οι ενέργειες του ΝΑΤΟ είναι ένα τρομερά επικίνδυνο και μάταιο λάθος. Δεν θα βοηθήσουν την Ουκρανία, θα σκοτώσουν περισσότερους Ουκρανούς πολίτες και στρατιώτες και θα διακινδυνεύσουν ένα ευρύτερο πόλεμο στη Δύση, δήλωσε ο ειδικός. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.